Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τα πρώτα της βήματα ακολούθησε την προσφυλή τακτική προηγούμενων κυβερνήσεων, παροχές χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα για να θολώσει τα νερά από τη μία και νόμο και τάξη από την άλλη, καταργώντας το πανεπιστημιακό άσυλο, μεταφέροντας αρμοδιότητες αντεγκληματικής πολιτικής των προσφύγων των μεταναστών στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Ο Υπουργός Επικρατείας χθες από τούτο εδώ το βήμα στο νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος μας είπε σε συνέχεια των όσων είχε ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης στο κοινό συνέδριο της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ πέρυσι ότι θα υπάρξει και δεύτερο νομοσχέδιο για τον παραπέρα εξυγχρονισμό του κράτους με αποκέντρωση και ουσιαστική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης με ένα σχέδιο μεταρρυθμιστικό. Αυτή είναι και η πεμπτουσία του Κλεισθένη 1 του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέχεια του Καλλικράτη του ΠΑΣΟΚ. Αποτυπώνουν τη θέλησή τους να θωρακίσουν το αστικό κράτος με τους βασικούς πυλώνες του Δήμους και Περιφέρειες, να στήσουν δηλαδή μια καλοκουρδισμένη μηχανή, όπως είπε ο Πρωθυπουργός εχθές εδώ στην Ολομέλεια, που θα υπηρετεί την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων. Η Νέα Δημοκρατία με διατάξεις του σχεδίου νόμου εισάγει ακόμα πιο αντιδραστικές ρυθμίσεις στη λειτουργία δημοτικών περιφερειακών συμβουλίων και στις επιτροπές τους, με το επιχείρημα δήθεν της ακυβερνησίας και της παραλυσίας, με το κολοβό έτσι κι αλλιώς εκλογικό σύστημα που εισήγαγε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε δήθεν, διότι ανεξάρτητα από το εκλογικό σύστημα, ο δημοσιονομικός έλεγχος της τοπικής διοίκησης, οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί και το οικονομικό παρατηρητήριο παραμένουν ασφιχτικά και απόλυτα ευθυγραμμισμένα με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και τους αντιλαϊκούς στόχους του κεντρικού κράτους, με περικοπή κρατικών πόρων, την επιχειρηματικότητα, το ξεπούλημα της δημοτικής περιουσίας, την εμπορευματοποίηση κοινωνικών αναγκών της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας, άσχετα το ποιος είναι στην κυβέρνηση ή πιανού η παράταξη κυριαρχής στους Δήμους και στις περιφέρειες. Και οι δύο επιδιώκουν, ο καθένας για λογαριασμό του, να στηθεί και να λειτουργήσει σε Δήμους και περιφέρειες το αστικό δίπολο στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια υπό την ηγεμονία τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της αντιλαϊκής πολιτικής. Αυτός ο ψευδεπίγραφος καυγάς ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ για το εκλογικό σύστημα έχει την εξήγησή του. Επειδή επανέρχεται ξανά και ξανά, γιατί άραγε? Ο καημός τους είναι ποιος θα ελέγξει τις πλειοψηφίες στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, ποιος θα έχει το πάνω χέρι στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής για να είναι περισσότερο αρεστός, καλύτερος διεκπεραιωτής των επιδιώξεων του κεφαλαίου. Τώρα βέβαια το πάνω χέρι το έχει η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση. Έχει και την απόλυτη υπεροχή στους Δήμους και τις περιφέρειες. Την ενδιαφέρει πρωτίστως, πρώτον, να μαζέψει τις δικές της δυνάμεις, αυτούς τους δήθεν ανεξάρτητους, που είναι σκορποχώρια ανά την Ελλάδα, και γιατί όχι βέβαια να προσετεριστεί τις σκόρπιες δυνάμεις της παλιάς σοσιαλδημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, που τις πολιορκεί και ο ΣΥΡΙΖΑ ταυτόχρονα, για να κυριαρχήσει στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και να κατοχυρωθούν στην τοπική διοίκηση που έτσι κι αλλιώς υστερεί κατά πολύ της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερον, να διαμορφώσει ένα νέο αντιλαϊκό σύστημα διοίκησης με δήμους, αυτόνομες οικονομικά διοικητικές μονάδες στη λογική κόστους ωφέλους, με κύρια πηγή εσόδων τα ιδία έσοδα προερχόμενα από αυξημένους φόρους και τέλη, με όρους επιχειρηματικής λειτουργίας και σύγχρονου management. Η Νέα Δημοκρατία με πρόσχημα την ακυβερνησία στους Δήμους επιδιώκει να διαμορφώσει κάλπικες πλειοψηφίες στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια με τη σύμπραξη παρατάξεων για τη διακυβέρνηση του Δήμου, με κορμό την παράταξη του εκλεγμένου δημάρχου ή περιφερειάρχη, καθώς και στις επιτροπές ποιότητας ζωής και οικονομικών, όπου η πλειοψηφία των μελών τους θα προέρχεται από το συνδυασμό του δημάρχου ή του περιφερειάρχη. Παρέχει αυξημένες αρμοδιότητες, τις οποίες αφαιρεί από τα δημοτικά περιφερειακά συμβούλια, όπως για παράδειγμα ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, η δυνατότητα διαγραφής χρεών και προσαυξήσεων, η διευκόλυνση μεγαλοωφελητών άνω των 150.000 ευρώ σε χρέη. Να λοιπόν γιατί ο καυγάς
ο μεταξύ τους καυγάς είναι από προσανατολιστικός, μακριά από την ουσία των και των αντιδραστικών επιδιώξεων του Κλεισθένη 1, για να γίνουν πιο ελκυστικοί οι Δήμοι στους επενδυτές. Κουβέντα όμως από κανέναν για τις ανταποδοτικές λειτουργίες των Δήμων, την συνεχώς μειούμενη κρατική χρηματοδότηση, το χαράτσωμα των Δήμων, τους πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις. Η Νέα Δημοκρατία, με πρόσχημα την αρχή της αναλογικότητας και την αρχή της στήρησης των όπλων, όπως αναφέρει το σχέδιο νόμου, υποχρεώνει οι παρατάξεις που θέλουν να καταθέσουν αντιπρόταση για τεχνικό πρόγραμμα, προϋπολογισμό, φόρους και τέλη, να έχουν την σύμφωνη γνώμη των τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών και με προϋπόθεση να μην παρεκκλίνουν από τα όσα τους επιτάσσει το Υπουργείο Εσωτερικών και η αντιλαϊκή στόχη. Βέβαια, την πρώτη ευθύνη για αυτή την εξέλιξη την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μάσα τεράστια που καθιέρωσε αυτούς τους απαράδεκτους όρους συζήτησης και αποφάσεων, καθιερώνοντας την ίδια ακριβώς διαδικασία κατά έργο στο τεχνικό πρόγραμμα και στο κάθε κωδικό στον προϋπολογισμό. Σε αυτούς λοιπόν τους τακτικισμούς και στα κόλπα, τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύονται μανούλες. Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία κάτι έμαθε και από το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει, και πράγματι θέλει διδακτορικό διγλωσίας και ειδικές ικανότητες να βαφτίζεις ένα αντιλαϊκό κατασκεύασμα σε φιλολαϊκό. Το ΚΚΕ σε κάθε περίπτωση δεν θα δώσει τη συγκατάθεσή του στα σχέδια αυτά. Απορρίπτει τόσο την παλιά όσο και τη νέα κόπια των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων. Το ΚΚΕ για τις δομές διοίκησης και διεύθυνσης έχει θεμέλιο της στην κοινωνική διοκτησία στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασμό με κίνητρο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Στηρίζεται στην εργατική λαϊκή συμμετοχή και στον έλεγχο από τα κάτω προς τα πάνω και διαρθρώνεται στους χώρους εργασίας, στις κοινωνικές υπηρεσίες, στους τόπους κατοικίας. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Διαμορφώνεται ένα ενίο σύγχρονο και δωρεάν κρατικό σύστημα υγείας, πρόνοιας, παιδείας. Εξασφαλίζεται ο σχεδιασμός ανάπτυξης ανακλάδου και τομέα της οικονομίας, αξιοποιώντας τον φυσικό και παραγωγικό πλούτο της χώρας. Με αυτή τη γραμμή το ΚΚΕ θα οργανώσει, θα διεκδικήσει και θα εναντιωθεί σε κυβέρνηση και τοπικές αρχές που στηρίζουν το κράτος των λίγων και εκλεκτών, των κεφαλαιοκρατών του εξυγχρονισμένου βοναπαρτισμού. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.